Όχι μόνο γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας μας, αλλά είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, είπε ο κύριος Βαρβάκης στον Guardian ότι ακόμη και για Αρμαγεδόν. Τι σημαίνει αυτό, Brexit, επιστροφή στη δραχμή, επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα? Πάθα να δείτε, νομίζω ότι προτρέχεται. Εμείς έχουμε κάνει σαφές τι επιδιώκουμε. Μία λύση εντός της Ευρώπης, μία λύση η οποία όμως είναι αναγκαία, και αυτό θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, είναι αναγκαία για την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίζει να πορεύεται με βάση την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, με βάση την ακαμψία των πολιτικών που ηγεμονεύαν μέχρι τώρα. Έχουμε συμμάχους όμως σε αυτή την οδό. Αν είδατε χθες, υπήρξε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Υπήρξαν δύο διαφορετικά σχέδια για συμφωνία. Και θεωρώ ότι αυτό δείχνει ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι τελικά θα τα καταφέρουμε και εμείς και συνολικά η Ευρώπη να ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Εργασιακά και συντάξεις θα υπάρξουν υποχωρήσεις ή θα προχωρήσουν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης όπως είχατε προσχεθεί? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, και αυτό έλεγα και πριν από λίγο στην ημερίδα που μίλησα, να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία να μην έχει ως προτεραιότητα πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσει όλες αυτές τις αδικίες που γύρανε εις βάρος των εργαζομένων. Επιδιώκουμε λοιπόν να αποκατασταθεί το εργασιακό δίκαιο, κατά συνέπεια αυτά τα οποία είχαμε πει, τα οποία είναι τα μίνιμουμ, δεν είναι υπερβολές εκ μέρους μας, αποτελούν δεσμεύσεις μας τα οποία θα υλοποιήσουμε. Έχει ατονίσει ο επιθεωρητής εργασίας. Ο επιθεωρητής εργασίας πρέπει να ενισχυθεί, το σώμα επιθεωρητής εργασίας πρέπει να ενισχυθεί. Αυτό ήταν το μήνυμα και από την σημερινή ημερίδα. Είναι η αιχμή του δόρατος σε μια πολιτική η οποία θα αποκαθιστά πράγματι το εργασιακό δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, τώρα αυτό πώς το ακούς, δηλαδή θα...